πηγές λένε ότι υπήρχε εδώ το κάστρο Arnstein. Arnstein σημαίνει σε παλιά γερμανική γλώσσα η πέτρα, ο βράχος του Αϊτού. Έχει τις αρχές του το κάστρο στον 11ο αιώνα, 1050 περίπου. Και ο Λουδοβίκος ο Τρίτος ήταν ένας απόγονος του πρώτου Δούκα και εκείνος με την σύζυγο ζούσαν εδώ, η σύζυγος λεγόταν Γούντα και έμειναν χωρίς παιδιά και είχαν το όνειρο και το πόθος κάποια στιγμή να κάνουν, να μετατρέψουν το κάστρο τους σε μοναστήρι. Κάτι που το έκαναν τελικά και ιδρύθηκε το μοναστήρι μας στις αρχές του 12ου αιώνα. Ανήκε στο τάγμα των προμονστρατενζών, ένα παλιό τάγμα και υπήρχε μάλιστα ένας καθεστώς πολύ ιδιαίτερος που το μοναστήρι άνοιγε κατευθείαν κάτω από τον αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν ήταν κάτω από κάποιον επίσκοπο, αλλά κατευθείαν κάτω από τον αυτοκράτορα. Και όλα τα χρόνια ήταν ανδρούα μονή. Η σύζυγός του που έγινε μοναχή, έγινε ερημίτισσα και έζησε εκτός της μονής σε μια σκήτη και ο σύζυγος, ο Δούκας, ο Λουδοβίκος, έγινε μοναχός και έγινε ο πρώτος μοναχός της πρώτης αδελφότητος εδώ του Arnstein, του μοναστηριού. Στη μεγάλη εκκλησία υπάρχει ο τάφος του Λουδοβίκου και υπάρχουν πολλές άλλες πηγές παλιές, αλλά και πιο πρόσφατες, ας πούμε και ο Goethe ακόμα έγραφε για το μοναστήρι που περπατούσε εκείνος εδώ μέσα στην χαράδρα και δίπλα από το ποτάμι του Λαν και έγραφε. Υπάρχουν κείμενα δικά του όπου αναφέρει το μοναστήρι του Arnstein. Пошли улыбающиеся ангелы смотреть. Эта улыбка — это свидетельство о небе, свидетельство о любви Божией. И каждый от этой улыбки тоже зажигается радостью и уже идет и несет ее дальше. Здравствуйте. Просто проезжают мимо, которые добрались до этой горы, которые такие все взмыленные, которые все такие уставшие. И они сразу попадают сюда к сестрам на пирог и кофе. Больше всего здесь ценится время сестер, то есть они, немцы, всегда в восторге, что им есть с кем поговорить, потому что здесь самое трудное – это время. Offenes Ohr называется, открытое ухо, то есть. Плюс они узнают про православие, конечно, тут же сразу, их сразу ведут, экскурсию показывают. Είμαστε στη Γερμανία, στο Arnstein, στο μοναστήρι Arnstein, σε ένα πανέμορφο βουνό και έχει ένα ποτάμι δίπλα τον Λαν, παραπόταμο του Ρήνου. Ένα παλιό μοναστήρι είναι. Πολύ ωραίο, ορθόδοξο έτσι. Είναι εδώ οι αδελφές, έτσι, πολύ, πολύ καλοσυνάτες και πολύ καλές από όλες τις χώρες. Όλες μιλάνε ελληνικά. Πολύ λίγες Ελληνίδες είναι. Και η ευκαιρία που ήρθαμε εδώ πέρα είναι ότι είχε μια κατασκήνωση εδώ πέρα και ήρθαμε παιδιά από όλο τον κόσμο, από πολλές χώρες, ορθόδοξα και έγινε έτσι μια κατασκηνωτική εμπειρία μοναστηριακή. Δηλαδή είχε ακολουθίες, είχε αυτά, είχε κοινές τράπεζες, είχε εκδρομές, είχε παιχνίδια, είχε μια πολύ ωραία παρουσίαση έκανε ο Πάτερ Χαράλαμπος, πολύ, πολύ συγκινητική. Που παρουσίασε τη θεία λειτουργία, χωρίς να κάνει θεία λειτουργία, τα έβγαλε όλα μπροστά έτσι και τα έδειχνε ένα-ένα και τα παιδάκια
μας έκαναν τόσο πολύ εντύπωση και οκ, μεγάλη δηλαδή, αλλά κοιτούσαν έτσι τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο αλλοπαρμένα δηλαδή. Τους έδειχνε το δισκοπότηρο, όλα, πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία. Υπήρχαν πολλά σπορ, το τελευταίο βράδυ ανάψανε φωτιά, έτσι από χαιρεσίδο, τραγούδια, ήρθε και ρώτησε από την Ελλάδα, μετά βγήκαν όλοι με καμπάνες έξω και χαρά, αγκαλιές, φιλά, δηλαδή πρωτόγνωρο πράγμα και για μας. Και εμείς ήρθαμε εδώ έτσι να κάνουμε ένα αρχικό, το ονομάζουμε μπεμπέ, παιδικό μάθημα αγιογραφίας. Δηλαδή η Βυζαντινή αγιογραφία, η Αυγοτέμπερα. Κάναμε 5 μέρες μάθημα, από 9,5 ώρα βγήκε κάθε μέρα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, μου άρεσε. Θα ήθελα να ξανάρθω αν θέλει ο Θεός. Βασικά αυτό το μάθημα, να ξέρετε, είναι... Εντάξει, φαινόμαστε εμείς, αλλά στην ουσία είναι ένα δώρο του Αγίου Παϊσίου αυτό το μάθημα. Ο οποίος το 1986-87, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, στην Παναγούδα στο Άγιον Όρος μου είχε πει «Εσύ παιδάκι μου να γίνεις αγιογράφος». Selbst also menschenliebender König, sei auch jetzt gegenwärtig durch das Überkommen deines Heiligen Geistes und heilige dieses Wasser und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Еще раз большое всем спасибо. Nochmal vielen Dank an alle.